Αυτό είναι το φορτηγάκι το οποίο χρησιμοποίησαν για να φύγουν από τα Χανιά οι 5 βαρυπινίτες δραπέτες, τους οποίους η αστυνομία για να εντοπίσει έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε όλο το νησί. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, πίσω από τους κάδους, στο κέντρο του χωριού Σίσες, άφησαν το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν οι 5 δραπέτες από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων. Είπανε ότι τα μεθάνυχτα 2 η ώρα ήρθανε πάει πέρα. Πώς το καταλάβανε δεν ξέρω. Πάντως εφήκανε τα μάξια αυτό, γιατί λέει χάλασανε. Κάτι άλλο θέλα κάμουν αυτοί. Και πήρανε νους το αγροτικό του. Καλό αμάξι, φύγανε. Το φορτηγάκι κίτρινου χρώματος ήταν το όχημα που βρήκαν παρκαρισμένο πέριξ του αστυνομικού μεγάρου Χανίων και με αυτό έφτασαν μέχρι τις Σίσες, όπου εντοπίστηκε νωρίς το πρωί. Πού ακριβώς το έχει αφήσει? Εδώ, εδώ. Όπως ήταν τα αυτοκίνητα έτσι, το είχαν παρατήσει εδώ χάμω. Και ψάχνατε να δείτε ποιανού είναι? Ναι, λέω, κανείς εδώ πέρα είναι εργολάβος, κάνει καμιά δουλειά σε κανένα σπίτι, γιατί είδα πάνω τα εργαλεία και λέω εργολάβος είναι. Μετά έμαθα κι εγώ από κάποιον άλλο ότι ήταν 3 άτομα, 4. Το όχημα ήταν παρκαρισμένο στη μέση του χωριού κάτοικοι των Σισών. Κάποιοι από αυτούς δεν μπορούσαν να βγάλουν λόγω του οχήματος στα δικά τους αυτοκίνητα και έσπευσαν να βρουν τον ιδιοκτήτη του. Πολύ σύντομα όμως ενημερώθηκαν ότι αυτό το όχημα είχαν χρησιμοποιήσει για να αποδράσουν οι 5 βαρυπινίτες που πριν φύγουν από το χωριό τους είχαν κλέψει το αγροτικό αυτοκίνητο ενός συγχωριανού τους. Το πρωί μόνο όπως εκλέψαν το συγγενού μας τα μάξι και το άλλο ήταν στην καφετέρια από έξω, την πλατεία. Στη μέση του δρόμου. Στη μέση του δρόμου. Ήταν η ζέστα μας έβαλε να περάσουμε να φύγω. Του χωριανού μας τα μάξι εκλέψανε και πήραν, φύγανε αυτό το αμάξι εδώ και φύγανε. Χωρίς να μπορούν να τοποθετήσουν χρονικά την ακριβή ώρα που οι δράστες βρέθηκαν στο χωριό τους, οι κάτοικοι των Σισών εξηγούν ότι η κίνηση στα καταστήματα σταματάει μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, οπότε με βεβαιότητα ό,τι συνέβη, συνέβη μετά τα μεσάνυχτα και πάντως πριν από τις 6 ώρα το πρωί που ξεκινάει και πάλι η κίνηση στο χωριό. Δεν τους είδανε. Κάτι κατάλαβε αυτός που δω για μάξια τι είναι στο κεντρικό δρόμο και σηκώνεται απάνω και ξανήγει και ξεμιγεί στη γειτονιά και πέρα τα μάξια που είχαν και πέρα. Και είχαν εδώ, το είχαν πιο εδώ αυτά και το πήρε και φύγανε. Το όχημα που έκλεψαν από συγχωριανό τους, όπως είπαν, ήταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο λευκού χρώματος με κόκκινες ρίγες. Αγροτικό, ναι, 4x4. Άσπρο με καφέ, κόκκινες λουρίδες. Άσπρο με κόκκινες λουρίδες. Ναι, ναι. Με τη διασταύρωση των στοιχείων του κλεμμένου οχήματος από τα Χανιά, που έφερε και χανιώτικες πινακίδες, και τον εντοπισμό του στις Σίσες, στήθηκε επιχείρηση της αστυνομίας που απομάκρυνε το φορτηγάκι με γερανό, το οποίο μετέφερε στην παλιά σχολεία στη Φυλάκων στο Ρέθυμνο, προκειμένου να διενεργηθεί εξονυχιστικός έλεγχος.